Να σα ρωτήσω, παιδιά, ναι. Τη ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ θα μου πηγαίνει καλύτερα αν φορούσα. Τη ΑΕΚ. Όχι, του ΠΑΟΚ. Ασπρόμαυρη δεν είναι του ΠΑΟΚ. Ασπρόμαυρη του ΠΑΟΚ είναι πιο αντρική, έτσι φαίνεται πιο. Ωραία, ωραία, θα φορούσα του ΠΑΟΚ. Αλλά ξέρει τι, δεν νομίζω να κερδίσει. Γιατί? Είσαι γρουσούζη. Όχι, θα αφήσω το comment μου στη σελίδα του ΜΑΤ στο Facebook από κάτω και αν κληρωθώ θα κερδίσω. Και θα κληρωθεί το δικό σου comment. Ναι, γιατί? Δεν νομίζω. Όχι, θα βάλω βίσμα. Εντάξει, έχει ένα περιθώριο, δύο ακόμα επεισόδια παίζει ο διαγωνισμό, αλλά δεν νομίζω. Ωραία, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω. Σονάκο με την Κέιτι Πέρι, τι έγινε. Τι έγινε. Κάτι άκουσα και πήρε ταυτή μου. Εσύ έχεις Twitter, δεν έχεις. Έχω. Έκανε unfollow το Russell, εσύ. Όχι μόνο διαζύγιο και unfollow. Καλά, μιλάς σοβαρά. Ναι. Του έριξε. Του έκανε unfollow. Unfollow. Άστο. Όχι unfollow. 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 Αυτός τον ακολουθεί όμως, μαζί με άλλους 72. Είναι στη λίστα του. Γιατί αν δεν χωρίζει, δεν κάνει unfollow, δηλαδή το πρώην ή την πρώην. Αυτός εντωμεταξύ είναι Manchester City. Υποστηρίζει Manchester City. Το ξέρω εγώ πολύ καλά. Άντε, τον ρε. Έχω follow. Και παίζει Everton Manchester City 31 του μηνός την Τρίτη. Αλήθεια. Οπότε μπορούμε με 30 λεπτάκια μαζί με τους φίλους μας να το χαρούμε από τον ΟΠΑΠ και το πάμε στοίχημα. Πολύ ωραία. Και να πούμε βέβαια, γιατί μου αρέσει να σας ενημερώνω πάνω σε αυτό, ότι το πάμε στοίχημα απευθύνεται μόνο σε ενήλικους. Να το ξέρετε αυτό. Πολύ ωραία. Μόνο. Ο Russell Brand μπορεί να παίξει, μια χαρά. Εννοείται. Θες όμως να σε ενημερώσω κι εγώ ότι η Μίλα Κούνης του Black Swan είναι το νέο πρόσωπο της καμπάνιας του Οίκου Ντιόρ. Αυτή το κουνάει η Κούνης ή όχι? Το κουνάει, δεν λες τίποτα. Ωραιότατα το κουνάει. Την έχεις δει. Στο Friends with Benefits με τον Justin Timberlake. Έλα, αποκλείται να την έχεις δει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Σε περνάει και. Είναι ταλαντούχα, ταλαντούχα. Τι λες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από την καμπάνια του Οίκου Ντιόρ. Μετά την Natalie Portman, σειρά είχε η Μίλα Κούνης. Βλέπεις εδώ. Βέβαια, για άλλη μια συνεργασία μου έλεγες εσύ πριν. Που σου κέρδισε την ιδέα. Δεν θέλω να πούμε για συνεργασία. Θέλω να σου πω κάτι εγώ. Όχι, πες. Ρολόι φοράτε. Φοράω. Εγώ δεν φοράω, αλλά δεν πειράζει. Για πες. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά θα το διαβάσω μέσα επειδή στα γαλλικά με πέταγε έξω καθηγήτρια. Το Ζαϊγκέ Λε Κουτρέ Γκραντ Ρεβερσό. Έχει την τέλεια προφορά. Ναι. Φόρεσε τη φανέλα της Μίλαν για να γιορτάσει το καινούργιο του μοντέλο, το Ρεβερσό. Έλα, εσύ μαθαίνει, ναι. Τον βλέπεις που ασχολείται μαζί. Για τα 18 χρόνια πρωταθλημάτων που έκλεισε η Μίλαν. Και αυτό το Ρεβερσό γιόρτασε τα 80 γενέθλια. Πολύ ωραία. Μπράβο, ρε Νικ Τέιλορ, με εντυπωσιάζεις. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι στη μία δωδεκάτου, όχι, ψέψαμε, μία δωδεκάτου, μία Δευτέρου, πρώτη Δευτέρου, μπαίνετε τους μήνες. Πρώτη Δευτέρου έχουμε Λάτσιο Μίλαν. Ιταλικός σεριά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θες όμως να δεις και την άλλη πλευρά της Ριάννα. Ναι. Γιατί η Ριάννα δεν είναι μόνο αυτή που βλέπεις. Κρύβει κάτι μέσα. Εσύ θα λες ότι είναι λίγο πρόστιχη, έτσι. Αυτό που κρύβει μέσα της, το έβγαλε στην καινούργια καμπάνια του Οίκου Αρμάνι. Κάτι πιο αγνό. Εγώ τη Ριάννα την είδα που έβγαλε κάτι φωτογραφίες. Σε λιβάδια. Στην παραλία. Στην παραλία. Πού, ήταν σε ποιο νησί? Στο Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι. Κοίταξε, πάντως με τον Αρμάνι έχει κάνει κάτι πιο έτσι. Κάτι πιο σεμνό. Ναι, μπορείς να το πεις. Τελικά το. Έβαλε λίγο περισσότερα ρούχα πάνω της. Βέβαια, πάλι στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου είναι. Ναι. Έτσι. Αυτό πάλι με το πίσω μέρος δεν τζεκολλάει από εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε, εγώ στα λεφτά. Όμως κολλάει στο καινούργιο βίντεο κλιπ της. Το Yuda One. Το έχεις ακούσει αυτό? Μου έχει κολλήσει πολύ αυτή την περίοδο. Θες να το ξαναδούμε λίγο? Για να το δούμε. Για πάμε.